9 χρόνια είχα στο σπίτι εκείνο που εργαζόμουν στον Άρα. Τι να πω, όλη την κατοχή του σπίτι τους το είχα γιάφκα. Γιάφκα το. Με τους Ιταλούς κάναμε μάχη. Πετάγανε τις χειρομαβίδες μπροστά μας και σπηδάγαμε και μας έλεγε ο καπετάνιος από πίσω, απάνω το γυναίκες. Και αυτά τα κορίτσα φτιάξανε και τον ύμνο της Λεύτερης Νέας, ο οποίος έλεγε «Να απελευθερωθούμε από την τριπλή σκλαβιά, κατακτητή, προϊστάμενου και άντρα». Όπως ήμουν κάτω, με πατάγανε τα χέρια μου, τα δάχτυλά μου αυτές, τις πρόκες. Ούρλιαζω και κλαίω. Πώς βγαίνει ο φελός, έτσι τον, σαν έναν φερό, το μυαλό της έξω εδώ. Και αυτή τραγουδούσε. Τη βάλαμε στον νόμο τέσσερις κοπέρες. Στο Ράφεσμπρουκ, σε αυτό το στρατόπεδο, με το νούμερό μας, με το όνομά μας, θα μας φόρεσαν. Σήμερα Ζαχσιντζουάι, σήμερα Ντάιντζεχ, 67-237. Πήγαν άκλαυτα αυτά τα παιδιά. Ποιος θα μιλήσει για αυτά τα παιδιά. Ο τρόπος που πεθάνανε δηλαδή, στα χέρια αυτών των καθαρμάτων. Και βέβαια δεν γίνεται αλλιώς παρά να αντιστέκεσαι και να μην μπορείς να καταπιείς αυτό που πάνε να σου πλασάρουν για δημοκρατία, να και ένα μυρμηγκάκι που πήγες.